Να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, διάβασα την δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών το Σάββατο του Πρωθυπουργού, που ήταν σε πολύ υψηλούς τόνους. Μίλησε για τα παλαιά κόμματα τα οποία λειτουργούσαν με όρους μαφίας, κάπου μάλιστα μιλά και για όρους συμμορίας σχετικά με τα σκάνδαλα. Και το λέω αυτό σε μία ημέρα που ξεκίνησε η λειτουργία της προανακριτικής για την Νοβάρτης και ενώ από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας πάνω στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη ένα πιθανό σκάνδαλο. Σκάνδαλο ως προς το γεγονός ότι έχουν έρθει στοιχεία και από τη γερμανική δικαιοσύνη και αναφέρομαι στις μίζες που δόθηκαν για το μετρό της Αθήνας. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα με τα σκάνδαλα υπό την έννοια ότι θα είναι στοιχείο πλέον της πολιτικής αντιπαράθεσης από την πλευρά της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα? Πότε δεν ήταν, κύριε Κοντρότσο? Κοιτάξτε, θα δείτε. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, τους οποίους τόσο πολύ αγαπάει η Νέα Δημοκρατία, καθ' όλη τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης μιλούσαν για την πιο διεφθαρμένη χώρα στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο το λέγανε αυτό? Υπάρχει κάποιος Έλληνας πολίτης ο οποίος αμφισβητεί το γεγονός ότι διεφθαρμένοι πολιτικοί έλυναν και έδαιναν επί 25, 30, 35 χρόνια στη χώρα? Υπάρχει κανείς Έλληνας πολίτης που να αμφισβητεί ότι έχουν διακινηθεί τεράστια ποσά μίζας για δημόσια έργα, για εξοπλιστικά προγράμματα, για, για θαλασσοδάνεια, για τη φαρμακευτική δαπάνη? Υπάρχει κανείς που να τα αμφισβητεί όλα αυτά? Ας τολμήσει κάποιος να τα αμφισβητήσει. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες? Υπάρχουν ποινικές ευθύνες? Διότι αν έγιναν όλα αυτά, κάποιος πρέπει να τα έχει κάνει. Ποιος τα έχει κάνει? Μόνα τους γίνανε? Λοιπόν, αυτά είναι τα πραγματικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Χατζηδάκης και να αφήσει τα εφιολογήματα. Ποιος τα έκανε όλα αυτά? Για ποιο λόγο βρέθηκε, έγινε η τεράστια πολιτική ανατροπή του 2015, εκτός από το ζήτημα της λιτότητας? Έγινε και για το λόγο ότι ο ελληνικός λαός απαιτούσε και απαιτεί να αποδοθεί δικαιοσύνη για πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ καλά γνωστά στους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ και επιβεβαιώνονται αυτή τη φορά και από τις γερμανικές εισαγγελικές αρχές. Εκτός αν, αν είναι και αυτό σκευωρία την οποία έστεισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Διακινούνταν μαύρο χρήμα. Τα 200 εκατομμύρια τα οποία έχει δανειστεί η Νέα Δημοκρατία, με τι εξασφαλίσεις τα δανείστηκε? Τα 150 εκατομμύρια τα οποία δανείστηκε το ΠΑΣΟΚ, 160-170, με τι προϋποθέσεις τα δανείστηκε? Θα τα επιστρέψει ποτέ κανείς αυτά στο... Θα το φέρετε στο, αυτό το θέμα? Θα το φέρετε αυτό το θέμα? Το έχουμε φέρει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Δικαστικά είναι σε εξέλιξη το θέμα αυτό? Σας ξαναλέω. Από όσο ξέρω, υπάρχουν προκαταρκτικές εξετάσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Και έχουν ασκηθεί και κάποιες ποινικές δίωξεις. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα είναι, θα βάλουμε μία... Των δανείων των κομμάτων. Και των δανείων. Από όσο ξέρω, υπάρχουν και προκαταρκτικές εξετάσεις. Εμείς έχουμε αποστείλει το πόρισμα το οποίο έκανε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής σε ό,τι αφορά τα δάνεια των ΜΜΕ. Υπάρχουν και διώξεις που έχουν ασκηθεί σε σχέση με θαλασσοδάνεια. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν αφορούν τα κόμματα, αλλά ποινικές διώξεις σε τραπεζικά στελέχη για τα ζητήματα των θαλασσοδανείων. Δεν ξέραμε κάτι καινούριο γι' αυτό, γιατί είχαμε και καινούριο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω ότι εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε με βάση συγκεκριμένα στοιχεία μια συγκεκριμένη πολιτική πραγματικότητα την οποία ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ευλόγως και δοκίμως, και στη βάση αυτής να τοποθετηθούμε. Τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Το αυτονόητο είπε. Αυτό το οποίο συζητά όλη η Ελλάδα στα καφενεία είπε. Ότι υπήρχαν δύο λόγοι για τους οποίους φτάσαμε εκεί που φτάσαμε το 2010. Ο ένας λόγος ήταν η πάρα πολύ μεγάλη υστέρηση στα έσοδα του ελληνικού κράτους, που είχε σχέση με μια εκτεταμένη φοροδιαφυγή της οικονομικής ελίτ, και ο δεύτερος λόγος ήταν η αντίστοιχα εκτεταμένη διαφθορά και πολιτικών προσώπων, η οποία κόστιζε στο ελληνικό δημόσιο δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Και από ό,τι αποδεικνύεται, υπάρχουν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί, είναι στη φυλακή. Ο κύριος Τσοχαντζόπουλος, ο κύριος Παπαγεωργόπουλος. Ο κύριος Παπαγεωργόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Χατζηδάκη, ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Το ξεχνάτε αυτό. Και υπουργός, νομίζω, ένα διάστημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια
ανοιχτή, ένα ανοιχτό ζήτημα το οποίο αφορά τον κύριο Παπαντονίου, υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες για πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή, για offshore εταιρείες, για αποκρύψεις στα πόθεν έσχες. Οι οποίες θα πρέπει οι έρευνες να ολοκληρωθούν και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν εκεί που τους αρμόζει. Προσέξτε όμως, μισό λεπτό. Επειδή λέτε ότι. Εκτός αν θεωρείτε ότι εμείς θα πρέπει να κλείσουμε τα μάτια σε όλα αυτά. Προσέξτε. Και να πούμε ότι για να μην πυροδοτηθεί το πολιτικό κλίμα και για να είμαστε όλοι μια αγαπημένη συντροφιά, δεν θα πρέπει να μιλάμε για αυτά. Όχι, αυτά τα έκανε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία σε μια τυπική δικοματική εναλλαγή στην εξουσία, όπου ένας κάλυπτε τα σκάνδαλα του αλλού. Επειδή αυτό λέτε, δεν πρόκειται όμως, να γίνει με αυτή την κυβέρνηση. Αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις, κύριε Ζαγκόπουλε, της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Φυσικά όλες τις κυβερνήσεις. Τι θα κάνουμε, θα κοροϊδευτούμε εδώ? Αυτά που συζητά όλος ο ελληνικός λαός και δέχεται όλος ο ελληνικός λαός και γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός, θα τα αμφισβητήσουμε προς χάρη μιας υποτιθέμενης πολιτικής ορθότητας ή ενός υποτιθέμενου πολιτικού πολιτισμού? Ξέρετε γιατί το ρωτώ. Το ρωτώ γιατί κάποιοι σας έχουν κατηγορήσει ότι στο σκάνδαλο Νοβάρτης αποκρύψατε αυτοί που λένε για πολιτική σκευωρία, ότι αποκρύψατε μια συγκεκριμένη πολιτική περίοδο. Δεν μπορώ να μπω εγώ σε αυτή τη συζήτηση. Ερώτηση. Επειδή λέτε ότι δεν σας κρατάει κανένας. Αν και έχει γράψει το Κοντέρ πια 3 χρόνια διακυβέρνησης. Δεν μας κρατάει όμως, κύριε Κοτάκη. Λοιπόν, επειδή λέτε λοιπόν ότι δεν σας κρατάει κανένας, σήμερα πήγε στη Βουλή μαζί με όλες αυτές τις υποθέσεις που μας αναφέρατε και δικογραφία για τον κύριο Καμένο, όπου υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά για το SMS του γνωστού επιχειρηματία προς τον Υπουργό Άμυνας. Γιατί δεν λέτε και εκεί ναι στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την Εξεταστική Επιτροπή? Ποια κατηγορία? Δεν σας κρατάει κανένας. Η κατηγορία ποια είναι? Γιατί στην πρόταση της προκαταρτικής που έχετε ασκήσει έχετε κατηγορία? Τρεις βεβαίως. Ποια είναι η κατηγορία? Τρία αδικήματα υπάρχουν. Θέλετε να σας τα πω? Στην πρόταση, μισό λεπτό κύριε Τζάνο. Απιστία. Μισό λεπτό. Ενεργητική και παθητική δωροδοκία και δωροληψία. Και ξέπλυμα χρήματο το οποίο έχει μείνει δίκαιο. Ποια είναι η κατηγορία για τον κύριο Καμένο? Ποια είναι η κατηγορία? Γιατί δεν κάνετε εξεταστική λοιπόν? Ποια είναι η κατηγορία? Εγώ σας ρώτησα ένα πολιτικό ερώτημα. Κύριε Κοτάκη, ήρθε η συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή. Τα κουβεντιάσαμε στη Βουλή. Κάτι γνώμη μας δεν προκύπτει. Αν καθαρός ουρανός σας τραπέζι. Μα τι λέτε τώρα? Δηλαδή σε κάθε καταγγελία που θα φαντασιώνεται η Νέα Δημοκρατία, εμείς θα γεμίζουμε τη Βουλή με Εξεταστικές Επιτροπές. Μα τι λέτε τώρα? Θα απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Τροπή προκαταρκτικής εξέτασης. Θα απαντήσει σε όλα τα πραγματικά και νομικά ερωτήματα στα οποία θα τις τεθούν. Από εκεί και πέρα, τι λέει ο νόμος για τους προστατευόμενους μάρτυρες? Ποιος έχει τη μοναδική αρμοδιότητα να αποκαλύψει την ταυτότητα των μαρτύρων, ξέρετε? Το δικαστήριο. Το δικαστήριο. Ναι. Είμαστε στο δικαστήριο. Μπορεί να φτάσουμε. Όταν φτάσουμε στο δικαστήριο, θα αποφασίσει λοιπόν το δικαστήριο αρμοδίως και με βάση τον ποινικό νόμο και τον νόμο και την ποινική δικαιοσύνη. Αφήστε έχει το αλλά. Δεν είναι δικαστήριο. Δεν είναι δικαστήριο. Έχει όμως αρμοδιότητα εισαγγελικής αρχής. Βεβαίως. Δεν επιτρέπεται. Άρα μπορεί να κάνει χρήση όλων των διατάξεων του κώδικα ποινικής δικονομίας. Ο νόμος λέει ότι η απόφαση για να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του προστατευόμενου μάρτυρα αφορά το ακροατήριο. Αυτό είναι το νομικό επιχείρημα. Φοβάστε κάτι να αποκαλυφθούν οι προστατευόμενοι? Όχι, φαντάζομαι. Εμείς να φοβόμαστε. Λοιπόν, γιατί? Εμείς να φοβόμαστε. Λοιπόν, γι' αυτό ρωτάω. Τώρα το γιατί είναι λίγο ρητορικό το ερώτημα και νομίζω ότι την ξέρετε την απάντηση. Γι' αυτό ρωτάω. Νομίζω ότι την ξέρετε την απάντηση. Και εσείς ξέρετε καλύτερα από την ερώτηση, κύριε Τζανακόπουλε. Την ξέρετε καλύτερα από μένα την απάντηση. Είστε και εσείς στη θεωρία περισκευωρίας, κύριε Κοτάκη. Κύριε Τζανακόπουλε, εγώ είμαι εδώ για να θέτω ερωτήματα. Ωραία, δεν θα κάνω πολιτική αντιπικία μαζί σας. Ναι, αλλά τα ερωτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Ενέχουν πολιτικές και πραγματολογικές παραδοχές, κύριε Κοτάκη. Αν θέλετε να σας πω κάτι, ήταν φάουλ που πήγατε το βράδυ στον Άριο Πάγο. Είδατε λοιπόν. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι σημεία. Μεσημέρι, δεν πήγα βράδυ. Στο φως της μέρας. Φάουλ. Φάουλ για ποιο λόγο? Φάουλ ήταν. Έχω δικαίωμα διαδικαστικής ενημέρωσης. Γιατί δεν πάει? Ποιο άρθρο του κώδικα ποινικής δικονομίας το λέει αυτό? Ποιο το απαγορεύει? Ποιο άρθρο το απαγορεύει? Μπα, σοβαρά. Για πείτε μου. Ωραία. Δηλαδή συναντήσατε την αρμόδια εισαγγελέα και όχι, δεν καθόλου την αρμόδια. Λοιπόν, από ποιον καθόλου την αρμόδια. Καθόλου την αρμόδια. Από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τη διαδικαστική φάση της δικογραφίας. Από πού και ως πού προβλέπεται από τον νόμο αυτό? Από πού δεν προβλέπεται? Θα μου πείτε από πού απαγορεύεται, κύριε Κοτάκη. Θα απαντήσω, κύριε Τζάκοπουλε. Ο νόμος Περιευθύνησης Υπουργών έχει συγκεκριμένη διαδικασία. Δικαιοσύνη, Υπουργός Δικαιοσύνης, Κοινοβούλιο. Ούτε Τζανακόπουλος, ούτε Τσίπρας. Κάνετε λάθος. Δεν κάνω καθόλου λάθος. Έχω δικαίωμα διαδικαστικής ενημέρωσης. Και αν δεν είχα, θα μου το απαγόρευε η ίδια εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι έχετε καλύτερη γνώση της οικονομίας από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου? Κοιτάξτε να δείτε.